Καταρχήν ευχαριστεί πάρα πολύ για τους ιεράρχες που παρευρίσκονται σήμερα εδώ και μας κάναν την τιμή να αγιάσουν το μέρος αυτό. Εκείνο που έχω να πω και να μεταφέρω είναι οι ευχαριστίες προς όλους αυτούς οι οποίοι για ένα χρόνο περίπου και παραπάνω προσέφεραν στο να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος για την ΠΑΕΠΑΟΚ και από καρδιάς τους ευχαριστεί. Εγώ εκείνο που θέλω να πω προσωπικά είναι ότι για μένα ήταν ένα όνειρο ζωής αυτό και από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος το κάνει πραγματικότητα εγώ είμαι πολύ συγκινημένος αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ με λόγια να εκφράσω το τι αισθάνομαι. Εκείνο όμως που πρέπει να πούμε είναι το εξής, ότι δαπανήθηκαν πάρα πολλά χρήματα για το χώρο αυτό από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βάλει στόχο να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλο με τους δικούς του, με το δικό του σκεπτικό το οποίο είναι έντιμο, χωρίς μπερδέματα, χωρίς παρενέργειες άσχημες. Και αυτό πρέπει να το τονίσω εγώ αυτό. Ένα χρόνο τώρα που προσπαθούμε με τους συνεργάτες μου και με τη βοήθεια όλων αυτών οι οποίοι προσέφεραν, καταλάβαμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ καθαρές σκέψεις. Όχι μόνο για τον ΠΑΟ, αλλά για την Ελλάδα. Και δυστυχώς, επαναλαμβάνω δυστυχώς, θα μεταφέρω όταν πήγαμε να παίξουμε στα Ιεροσόλυμα το τι μου είπε ο Σεβασμιότατος εκεί Ιεροσολύμων. Δυστυχώς αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είναι με την Εκκλησία, είναι με το Θεό, προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να τον μειώσουν, να περάσουν διαφορετικά μηνύματα στον κόσμο για το ποιος είναι και για το τι έχει προσφέρει, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Εκκλησία. Λοιπόν, για μια ακόμη φορά μεταφέρω τις ευχαριστίες του για όλους τους προσκεκλημένους, για όλους όσους παρευρίσκεστε εδώ και να γνωρίζετε ότι εδώ θα μεγαλουργήσει το μέρος αυτό, θα γίνει ένα αθλητικό κέντρο το οποίο